Η περίεργη πνευμονία που έχει γονατίσει περιοχές της Κίνας έθεσε σε συναγερμό Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ευρώπη και όχι μόνο. Στο Οχάιο και στη Μασαχουσέτη, οι ειδικοί δήλωσαν πως βλέπουν ολοένα και περισσότερα περιστατικά με το σύνδρομο της λευκής πνευμονίας, όπως την ονομάζουν. Περιστατικά που καταγράφονται κυρίως σε παιδιά και εφήβους. Doctors in parts of the US on high alert after seeing a large uptick in child pneumonia cases that resemble a similar outbreak in China. Περιστατικά έχουν καταγραφεί στην Ολλανδία, στη Σουηδία και τη Δανία. Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η Ολλανδία βρίσκεται ήδη αντιμέτωπη με ένα σοβαρό κύμα πνευμονίας, κυρίως σε παιδιά. Επί του παρόντος δεν υπάρχουν αρκετά δεδομένα για την ανησυχητική ασθένεια που πλήττει το αναπνευστικό σύστημα. Ωστόσο, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στη Γυραιά Ήπειρο θα πρέπει να προετοιμαστούν για το χειρότερο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί και χώρες στην Ασία. Asian countries are also putting themselves on guard. While in Europe, the Netherlands and Denmark and in North America, the US, these countries have reported a spike in cases. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, τα νοσοκομεία στην Κίνα γέμισαν με παιδιά παρά το γεγονός πως οι αρχές της χώρας αναφέρουν πως η επιδημία είναι ελεγχόμενη και οι ιατροί καθησυχάζουν. Εμφάνιση έκανε και η εποχική γρήπη στη χώρα. This is Beijing Children's Hospital, a top pediatric facility in the city. Recently, they've been receiving more than 9,000 patients every day and have been forced to expand their capacity and number of beds. Right now that we're seeing surge, it's better to put on the mask again and then like practice hand washing. Η Ταϊβάν εξέδωσε ήδη ταξιδιωτική οδηγία για την Κίνα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι εποχικές ιώσεις, ο RSV σε παιδιά και ένας ιός εν ονόματι νοροϊός, που προκαλεί διάρειες και εμετούς, έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, περίπου 350 ημερήσιες εισαγωγές καταγράφηκαν την περασμένη εβδομάδα από ενήλικες. Η ζήτηση σε νοσοκομεία και προσωπικό είναι υψηλή, με περισσότερους από 1.200 επιπλέον ασθενείς στα νοσοκομεία σε σύγκριση με πέρσι. Και γνωρίζουμε ότι είναι πιθανό να αυξηθεί σημαντικά πριν από τα Χριστούγεννα. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα κύρια συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς εκτός του εμετού και της διάρειας είναι παρόμοια με τον COVID, προκαλώντας ρηγός, πυρετό, πονοκεφάλους.